Θέλει Sony και ντε, θέλει Sony και ντε το FIFA να ανεβάσω πίεση. Γεια σας λοιπόν σεντούκια και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο FIFA εδώ στην υπερδιαγαλαξιακή καναλάρα μας The Hungry Chest. Και λέω μας γιατί σε αυτό το κανάλι δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά πέντε. Ζωή να έχουμε. Ναι, οκ. Φυσικά δεν ξεχνάτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ. Φυσικά το καμπανάκι δεν το ξεχνάτε για να μην χάνετε καμία ειδοποίηση από ό,τι βίντεο και αν βγάλουμε στο κανάλι, από live streams, είτε παίζουμε κάποιο παιχνίδι, είτε κάνουμε review κάποιο προϊόν. Και φυσικά όλα τα social media είναι ακριβώς κάτω στην περιγραφή. Οπότε πατήστε εκεί πέρα και τσεκάρετε. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε κάποια highlights από το Wicked League που είχα παίξει το Παρασκευή Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Φυσικά είναι εβδομάδα Team of the Year και αυτό το βίντεο δείτε το και σαν ένα promo για αυτό που θα ακολουθήσει το Σάββατο, όπου μαζί με τον Δημήτρη θα ανοίξουμε πολλά. Πάρα πολλά πακέτα και ας ελπίσουμε ότι θα πετύχουμε έστω έναν παίκτη Team of the Year. Εδώ βλέπουμε ένα τότε Fans Choice. Λογικά, όπως έχει υποθεί, την Παρασκευή θα βγει όλη η Team of the Year στα πακέτα και ο 12ος παίκτης. Λοιπόν, Μέση, Τιάγκο και Σον, ένας από αυτούς τους τρεις λογικά θα είναι ο 12ος παίκτης της φετινής Team of the Year. Προσωπική γνώμη είναι ότι από τους τρεις θα είναι εν τέλει ο Μέση. Διότι Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν στην Team of the Year, στη βασική εντεκάδα, δεν γίνεται με κάποιο τρόπο να λείπει ο Μέση. Αν και εγώ θα πίστευα, αν και εγώ περίμενα ότι θα μπει ο Νέιμαρ ως ο 12ος και όχι ο Μέση. Αλλά αφού δεν μας το δίνει κανείς επιλογές, θα πάω με τον Λιονέλ. Οπότε ανάμεσα αυτούς τους τρεις, αν και ο Σον είναι πολύ σπασμένος στο FIFA, θα πάω με τον Μέση για πολλούς λόγους. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια αγγλική squad με λίγο Γαλλία μέσα. Είναι αυτό που είπα ρε φίλε, όλοι έχουν Μεντί. Όλοι έχουν Μεντί αριστερό back και θα έχουν και κάποιον Γκόμες ας πούμε να υπάρχει στο κέντρο. Welcome και σε σένα. Την περίμενα αυτή την μπάσα. Όχι, δεν θα σε αφήσω ρε φίλε. Έλα ρε Άλισον, έλα ρε μαγκά, για όνομα του Θεού δηλαδή, πέτα το κουλό σου εκεί πέρα να πούμε. Υπομονή, άντε πάρ' το, μπρο. Καθόμαστε και παίζουμε τις κουμπάρες να πούμε τόση ώρα με το φίλο. Ποιος σου ρε! Ναι. Όχι! Μπράβο ρε Γουαμπισάκα. Μπράβο ρε Γουαμπισάκα! Έλα μωρέ τώρα εντάξει, αλλά μπράβο. Έλα. Μπράβο. Καλά τα λες. Ολε. Έγινε η ανατροπή, πάμε τώρα να το πάρουμε. Έτσι, στο καλύτερο χρονικά σημείο, παιδιά. Εντάξει, εντάξει, μια τελική έκανε, δηλαδή, για όνομα. Ωραίος κι εγώ. Ναι. Lucas. Αυτό το match είναι δικό μας. Δεν πρέπει να χαθεί. Θα είναι κρίμα βασικά, κατάλαβες. Εσύ που βλέπεις. Κοίτα ρε, πέταξε το κουλό του ρε ο άλλος ρε. Βαλβέρδε, για Γκριεσμάν και ο Στέρλινγκ λογικά είδα ε. Ναι. Ναι, έχουμε το που μπήκες. Ωραία, φύγαμε. High quality defending ακούω. Πω, το είχα δει να γράφει ήδη. Πάσε στο πλάι.
Ωραία, ποιος δεν κάναμε την μπάση εκεί. Ναι, ναι. Σούταρε ρε μαλάκα, σούταρε. Πω ρε φίλε. Είναι τώρα το σημείο που αρχίζω σιγά σιγά και αγχώνομαι, υδρώνω λίγο, πω να στο πω, δεν ξέρω. Άλλη φορά θα πω να κερδίσω τον Τζόκερ μαλάκα, εντάξει. Πόσα σούτ έχει κάνει, 3. Εκνευριστώ αν μου το γυρίσει, ε. Όχι, όχι. Γκολ είναι αυτό. Ωραία. Έχουμε ένα λεπτό. Μια σέντρα της απελπισίας. Έλα, ρε. Έπρεπε να γίνει ροντέο ρε φίλε, έπρεπε να γίνει ροντέο. Έτσι. Δικό μας μάτς να πούμε γιατί το δώσαμε. Κάνε και εσύ κύριο Ντουζάκη, τι να πω. Έλεξε παιδιά, πάμε πέναλτι, θα δείτε και πέναλτι σήμερα. Πάλι καλά. Ωραία. Η άμυνά του είναι πιο κομπλέ. Αγγλική squad, λίγο Ισπανία, έχει λίγο Ολλανδία, έχει μπερδέψει τους Μεντίδες εκεί πέρα βέβαια, έχει άλλον Μεντί. Όχι ρε, το βγάλε ρε ο σκύλος. Έλα ρε μαλάκα, εντάξει. Έλα, εντάξει. Έλα, τα πάμε. Εντάξει, φιλέ. Άντε. Με κορυδεύει μέσα στα μούτρα μου το Weekend League. Θέλει Sony και D, θέλει Sony και D το FIFA να ανεβάσω πίεση. Κούρασες. Άντε, μπράβο. 1-1. 1-1. Έλα, πέσαμε 2 πάνω σου. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. IRL κυρίως. Μα, πέναλτι. Λοιπόν, έχω χάσει κάθε δυνατό πέναλτι, έτσι. Λοιπόν, έλα. Κούνησε τέρμα. Έλα ρε φίλε, το κάνεις που το κάνεις. Να πούμε, κάνε το προς το τέρμα να γίνει έργο. Να τα κάνουμε όλα όπα εδώ μέσα. Μπράβο. Όχι! Κάν το εκεί 3-1 να γίνω ρε παιδί μου. Βάλ το. Όχι! Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται τώρα εδώ. Δεν εφησυχάζουμε βασικά. Δεν πειράζει, καλύτερα φάουλ παρά kick-off glitch. 3-1 από 0-1, το γυρίσαμε. Το φίλο τον παίζαμε μονότερμα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, 13 τελικές σε ένα ημίχρονο. Κουάτρο. Δώσε. Μπράβο, αγόρι μου. Ωπ. Πού είσαι. Αγκαλίτσα. Λάθος. 5. Από λάθος. Εκμεταλλευτήκαμε τα λάθη του αντιπάλου σε αυτό το μάτς. Και ναι, κυρίες και κύριοι, έχουμε το rage quit.
Ναι, μαλάκα, ναι, πια έλεος. Freeze, party back, παίξε εδώ πέρα. Wan-Bissaka, Traoré. Της Bilbao τον άλλον, να πούμε το βιονικό. Έχει και Joao Felix. Θα γίνουμε. Αυτό το γκολάκι για πάρτι σας. Δεν ήταν. Κάνε το επόμενο. Αυτό που θα βάλει αντίπαλος για πάρτι σας είναι. Αλλά αυτό που θα βάλει αντίπαλος. Για να είναι πιο άμεσο. Κατάλαβες. Κορυδεύω και το παιχνίδι, μη σας πω. Λες. 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 Αφιερωμένο λοιπόν τον γκολ. Όχι φίλε, δεν γίνομαι τοξικός. Δεν σου κάνω πώς για να φύγεις, αλλά... Πρέπει να αλλάξω στοίχημα. Στοίχημα. Σύστημα. Γκολ. Πίστευα και ότι θα πάρει την κεφαλιά ο Van Dijk, θα καρφώσει και εμάς μαζί στα δίχτυα. Καλό, 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 καλό. Το παιχνίδι μας πάει καλά, το παιχνίδι μας πάει καλά. Το παιχνίδι μας πάει καλά. Ένας να κόψει, να σουτάρει. Κάνουμε τελικές. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά καθαρή τελική για το 2-0. Όχι, 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 όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν αισθάνομαι για top class defender βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τα καλά σου λόγια με συγκινούν, αλήθεια. Έλα ρε πουλάκι μου. Ωραία. 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 Ωραίο! Ωραίο! Λοιπόν, ήμασταν πολύ τίμοι. 3-3 στο στόχο, 2 γκολ. Ναι. Έχει αρχίσει ένα ελαφρύ momentum. Ναι, 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 ναι. Ένα ελαφρύ momentum. Μια τελική, ένα γκολ. Κάτι πάει να μου πει τώρα το παιχνίδι. Κάτι πάει να μου πει το FIFA, παιδιά. Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα. Έχει κάνει δύο τελικές όλο το παιχνίδι ρε φίλε. Έλα, έχει καταντήσει ιδέα αυτό το πράγμα ρε. Ποιος Γκριεσμάν μου ρε. Γκριεσμάν έχει να παίξει ποδόσφαιρο το 18 ρε. Πάτε καλά. Ιμπραήμα από τα παλιά. Το είπα. Ό,τι και να γίνει, αισθάνομαι ψυχικά ήρεμος. Ναι, ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Κάνεις δύο σερή νίκες. Μαλάκα, εντάξει. Κάνεις δύο σερή νίκες. Και σε ματσάρει όπως να είναι. Ποιος Άλαν Σίρερ. Ρε πάτε καλά ρε. Και μπήκαν για το μπλοκ, εγώ το πάτσα, το τάκλι. Πάμε. Μόουρα. Πάρ' το μόνο σου, Λουκά. Πάρ' το μόνο σου, ρε Λουκά. Μπες μέσα μόνο σου, Λουκά. Μπες με τα όλα μέσα, Λουκά. Απαπα, βάλτο ρε μαλάκα, βάλτο να γίνουμε εκεί. Μολέ, 2-0. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, παιδιά. Ναι. Και έχει πατήσει και pause. 3-0. Τι weak foot είναι αυτό ρε Μαρσιάλ! Ω, δεν πέρασε! Όχι, δεν πέρασε τη γραμμή! Καλά. Let's have it! Τα πάμε. Η ομάδα είναι αυτή που βλέπετε.
προφανώς το προφίλ είναι, δεν είναι pay to win. Έτσι, όποιος έχει δει τα προηγούμενα βίντεο το έχει καταλάβει αυτό. Στο τέρμα λοιπόν, ο Άλισον, σε αυτό το Weekend League έκανε παπάδες. Ήταν πάρα πολύ σταθερός, μόνο σε ένα παιχνίδι έλουσε και ίσως εν τέλει αυτό ήταν το παιχνίδι που μου στέρισε και το Gold 2. Γενικά ήταν ένα πολύ περίεργο Weekend League και το γεγονός ότι βρέθηκα μόλις μία νίκη μακριά από το Gold 2 ήταν για μένα θαύμα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Walker, Team of the Week κάρτα και Van Dijk. Και οι δύο ήταν άψογοι, βράχοι, ταχύτατος ειδικά ο Walker, δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Δεξιά Wan-Bissaka, λοιπόν, για μένα, αν και δεν έχω παίξει με Semedo, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο δεξιμπακ, για μένα ο Wan-Bissaka είναι ό,τι καλύτερο για δεξιμπακ. Προσωπικά πάντα. Είχε να αντιμετωπίσει Neymar, Son, Salah, Mané και παρόλα αυτά ήταν τιμίος. Τιμιότατος. Αριστερά Τέγες, εντάξει, ό,τι έχουμε δουλεύουμε, δεν μπορώ να πω ότι είναι wow, είναι ένας αρκετά decent παίκτης. Λοιπόν, στο 4-5-1 που βλέπετε, έχω Pogba. Προφανώς, ο Pogba δεν είναι για να κρατάει ένα κέντρο μόνος του. Αριστερά, ο σπασμένος Σεν Μαξιμίν, δεξιά, άλλο σπασμένος Λούκας Μόρα, ειδικά ο Λούκας Μόρα σταθερός, σταθερότατος. Δύο δεκάρια Μολέ και Μαρσιάλ. Εντάξει, για το Μολέ, για κάποιο λόγο μου έχει βγει πάρα πολύ σαν παίχτης. Ο Μολέ, σε αντίθεση με τον Μαρσιάλ, που έχω βάλει να είναι καμ, τέλος πάντων. Και στην επίθεση, ο Εμπαπέ, τον οποίο μάλλον τύχαμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε στους αναπληρωματικούς. Εγώ θα πω μόνο για αυτό το παλικαράκι, με τον οποίο ουσιαστικά μπήκα στα πρώτα μου Weekend League. Είχα ξεχάσει πόσο εκρηκτικός είναι και πόσο αποτελεσματικός μπορεί να γίνει. Αυτά λοιπόν και για τη squad. Φυσικά, ξαναλέω, θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σας κάτω στα σχόλια για το τι αλλαγές μπορούν να γίνουν. Ελπίζω στα πακέτα που θα ανοίξουμε, που θα δείτε μάλλον στο βίντεο του Σαββάτου με τον Δημήτρη, να τύχουμε, αν όχι Team of the Year, να τύχουμε έναν super wow παίχτη. Οπότε υπομονή μέχρι το Σάββατο. Φυσικά, δεν ξεχνάτε να κάνετε ένα like στο βίντεο εάν σας άρεσε, μια εγγραφή στο κανάλι γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο που θα βγει στο Hungry Chest. Ακριβώς από κάτω στην περιγραφή είναι όλα τα social media, Facebook, Instagram, ο Discord server όπου μπορείτε να joinάρετε εκεί πέρα και να έρθετε να παίξουμε μαζί σε κάποια live που θα κάνουμε στο κανάλι, είτε εδώ στο YouTube είτε στο Twitch, οπότε πείτε να κάνετε follow και εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε να δείτε το σημερινό βίντεο. Να είστε καλά και όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλή μας όρεξη.